Σημαντικά ζητήματα για τον τουρισμό, τις μετακινήσεις και το περιβάλλον αναπτύχθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη από τα εργαστήρια επικοινωνίας, ανθρώπου μηχανής και εικονικής πραγματικότητας και συστημάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σίγουρα οι λύσεις εικονικής πραγματικότητας έχουν να προσφέρουν πολλά στο τουρίστα. Σκεφτείτε ότι δεν χρειάζεται να πάει στο χώρο που θα επισκεφτεί, μπορεί να τον επισκεφτεί πριν πάει εκεί πέρα, μπορεί να τον δει, να τον επισκεφτεί και να έχει μια άποψη για το τι θα δει και τι θα περιμένει και να ανυπομονεί στη συνέχεια να πάρει. Ένα σημαντικό πρόγραμμα για τον τουρισμό, τις μετακινήσεις και το περιβάλλον. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στην προμετωπίδα της τον τουρισμό και την ανάπτυξή του, για την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας και της οικονομίας της, προφανώς με την προστασία του περιβάλλοντος, προφανώς σταθμίζοντας την επιρροή του τουρισμού και των μετακινήσεων στο περιβάλλον. Η μερίδα διεξήχθη στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων, ευφυής ερευνητική υποδομή στην ναυτιλία, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές και αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών, εργαστηρίου, επικοινωνίας μηχανής και εικονικής πραγματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία υλοποιούνται από έμπειρες ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ένας Δήμος, παράδειγμα, έτσι, μπορεί να θέλει να εφαρμόσει μια δράση για να βελτιώσει τις συνθήκες, να μειώσει τη ρήπανση. Να βάλει ηλεκτροκίνητα δημοτικά συγκοινωνία, έτσι, λεωφορεία. Άρα, αν έχουμε πριν δεδομένα τι ρήπανση δημιουργεί τα σημερινά μέσα που χρησιμοποιεί και έχουμε μετά, προχωρήσουμε στη δράση την καινούργια και μετρήσουμε, θα δούμε πόσο αυτή η δράση βελτίωσε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυτή είναι ουσιαστικά μια εθνική προσπάθεια, η οποία στηρίχθηκε από πόρους δημιουργίας εθνικών υποδομών, αλλά και από το πρόγραμμα της Περιφερειακής Αριστείας και η οποία στοχεύει στους πυλώνες του τουρισμού, του περιβάλλοντος και των μετακινήσεων. Ουσιαστικά δημιουργούμε παρατηρητήρια δεδομένων, μαζεύουμε δεδομένα που αφορούν σε μετακινήσεις και περιβάλλον και τα χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τους λήπτες απόφασης, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις εταιρείες.